Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια για την βελτίωση τη καθημερινότητα διατρέχει και τα θέματα τη σημερινή μα συνεδρίαση. Αντιμετώπιση τη ακρίβεια και μέτρα για την υποστήριξη των αγροτικών μα προϊόντων, αναβάθμιση τη δημόσια υγεία και βέβαια θέματα ασφάλεια μέσα και έξω από τα σύνορά μα. Αυτέ, άλλωστε, το έχουμε πει πολλέ φορέ, είναι και οι τρει κεντρικέ προτεραιότητε τη κυβέρνηση. Όχι μόνο προφανώ το νομοθετικό πεδίο αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του έργου μας στη διάρκεια ολόκληρης της τετραετία. Όπως ξέρετε, εξελίσσεται ήδη εδώ και αρκετούς μήνες μια διαρκής παρέμβαση για να έχουμε ακόμα πιο προσιτές τιμές στο ράφι, καθώς ο πληθωρισμός δείχνει να αντιστέκεται, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Όπω ξέρετε, έχουμε ήδη θέσει όριο στο κέρδο των εταιριών στο παιδικό χάλα, όπου οι αυξήσει πράγματι ήταν μεγάλε και θα έλεγα και συχνά αδικαιολόγητε. Και ταυτόχρονα περιορίζουμε κατά 30% τι παροχέ των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ, ώστε η διαφορά αυτή να μπορεί να μετακυληθεί και ω όφελο προ τον καταναλωτή. Τα αποτελέσματα αυτών των νέων παρεμβάσεων θα φανούν σταδιακά, καθώς πρόκειται για μια βαθιά διαρθρωτική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργία της αγοράς. Τα πρώτα μηνύματα όμως είναι ενθαρρυντικά και προσδοκούμε οι αρχικές τιμές, το τονίζω, σε παραπάνω από 1.500 προϊόντα από τις αρχές Μαρτίου να είναι μειωμένες και προφανώς επί αυτών των αρχικών τιμών θα καθορίζονται και οι τελικές. Και έτσι συνεχίζουμε την διπλή μας μάχη για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος από τη μία πλευρά με μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο αυτού του μήνα Μαρτίου θα αποφασίσουμε και την οριστική αύξηση για τον κατώτατο μισθό για το έτος 2024 ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Και βέβαια αυτές οι μόνιμες παρεμβάσεις στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και των ονομαστικών μισθών είναι η πιο, θα έλεγα, αποτελεσματική απάντηση απέναντι στο κύμα ακρίβειας το οποίο μα ταλανίζει εδώ και μία διετία. Αλλά βέβαια, το πολλές φορές, χρειαζόμαστε και στοχευμένα μέτρα τα οποία απαντούν σε επίκαιρε ανάγκες και γι' αυτό και δεν υποτιμούμε διαχρονικές στρεβλώσεις στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και οι παρεμβάσεις μας σε αυτό το επίπεδο είναι πράγματι διαρθρωτικές και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα πολύ ενθερντικά αποτελέσματα. Θα μας παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης το συνολικό μας προγραμματισμό στον τομέα αυτόν, ο οποίος βέβαια συνοδεύεται και από την περαιτέρω ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών. θυμίζω μέχρι στιγμής ότι έχουν γίνει παραπάνω από 20.000 έλεγχοι, έχουμε υποβάλει επιβάλλει και εις πράξη ε, πρόστιμα ύψου 12 εκατομμυρίων. Και βέβαια θα συζητήσουμε και την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε δύο κρίσιμους τομείς. Την προστασία και ανάδειξη προϊόντων με ονομασίε προέλευση και γεωγραφικέ ενδείξει, που είναι η ατμομηχανή των ποιοτικών και εξαγώγημων προϊόντων του πρωτογενού τομέα με επιδίωξη να διασφαλίσουμε ποιότητα και αξιοπιστία τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας και βέβαια την περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων και στο μέτωπο αυτό πέρα από τις παρέμβασει που έχουν ήδη γίνει σε προϊόντα όπως το γάλα και η ΦΕΤΑ θα έχουμε και νέα κλιμάκια με ελέγχου στο λάδι, στο μέλι και στα οποροκυπευτικά. Και βέβαια είναι μια συνέχεια όσων έχουμε ήδη ανακοινώσει για τη στήριξη των, των αγροτών μας, που δεν είναι και λίγα. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2024 και η δέσμευσή μας για έναν πιο δίκαιο τρόπο επιστροφή του φόρου από το 2025, και βέβαια τι σημαντικέ, να το τονίσω αυτό, εκτόσει στο, στο ρεύμα, με μόνιμες σταθερέ τιμέ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το οποίο απαιτεί και μια προνομιακή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, ώστε να υποστηρίξουν ακριβώ του παρόχου που θα δώσουν αυτέ τι μεγάλε εκτόσει. Και όλα αυτά μειώνουν ουσιαστικά το, το κόστο παραγωγή, αλλά προφανώ δεν σταματάμε εκεί. Στις Βρυξέλλες έχουν ήδη κατατεθεί 19 ελληνικές προτάσεις βελτίωσης της κοινή αγροτικής πολιτικής τεχνικού χαρακτήρα, σημαντικές όμως, πολύ σημαντικές για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας και είναι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και καθώς μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογέ, είναι πολύ σημαντικό τα ζητήματα τη αναδιάρθρωσης τη κοινή αγροτική πολιτική να αναδεικνύονται από το κόμμα μας και να σκεφτούν και οι αγρότε και οι εκτινοτρόφοι μα ποιοι είναι αυτοί που την επόμενη μέρα θα μπορούν στι Βρυξέλλε να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματά του. Και βέβαια, έχω δεσμευθεί ότι θα βρεθώ σύντομα στην Θεσσαλία για να συναντήσουμε ειδικά τους Θεσσαλούς παραγωγούς, να δούμε ε, τι παραπάνω και πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε στα ζητήματα των αποζημιώσεων, αλλά και των αποκαταστάσεων με τη θεομηνία του Ντάνιελ. Να εξετάσουμε τη μελέτη, βέβαια, των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων η οποία θα μας παρουσιαστεί ε, την επόμενη εβδομάδα για τη συνολική ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Τώρα, στον τομέα της υγείας γίνονται πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα, έναν τίτλο ότι το ΕΣΥ αλλάζει και αλλάζει σε, 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 πολλές, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Προχωρούν ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας με, με μεγάλη ταχύτητα και στο Λεκανοπαίδιο και στη Θεσσαλονίκη και στην Περιφέρεια ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργία, μια σημαντική και τολμηρή παρέμβαση που θέλω να θυμίσω σε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν σήμερα ότι συζητήθηκε για πρώτη φορά και θεσμοθετήθηκε ουσιαστικά χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί πριν από 20 και χρόνια αλλά ο Υπουργό θα και μια νέα δέσμη ενεργειών για κάλυψη κενών που ήδη υπάρχουν περαιτέρω εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, κάτι το οποίο πάντα μας απασχολεί ιδιαίτερα, διεύρυνση της δυνατότητα τώρα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο και βέβαια να σταθώ ιδιαίτερα στις προληπτικές εξετάσεις, στη διεύρυνση τους. Νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση πια του συστήματος υγείας, η έμφαση που δίνουμε στην πρόληψη και στην δημόσια υγεία και σε αυτό τον τομέα θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Και βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον και καινοτόμο τολμό νομοσχέδιο. Δεν συνδέουμε συχνά τις έρωτες δυνάμεις με την καινοτομία, αλλά έχει έρθει η ώρα να, το, να το κάνουμε. Νομίζω ότι πια συντονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις με τις απαιτήσει των καιρών, την έτσι, εφαρμογή της τεχνολογίας, της, τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, προτάσεις που ενδεχομένως θα να είχαν υλοποιηθεί εδώ και, και καιρό, όπως η σύσταση ενός κοινού σώματο πληροφορική μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, διασύνδεση με άλλους φορείς του εξωτερικού. Ο ήταν Πολύ πρόσφατα στη Φιλανδία, που είναι μια χώρα υπόδειγμα ω προ τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και τι μπορούμε να κάνουμε και εμεί για να ενισχύσουμε την εμπειρία τη θητείας και να δώσουμε στα νέα παιδιά περισσότερε δεξιότητε, αλλά και πώ θα είναι και πιο χρήσιμη για τι ένοπλε δυνάμει. Και βέβαια την ίδρυση νέου τμήματο πληροφορική στη στρατιωτική σχολή των αξιωματικών και θέλω να θυμίσω ότι ο νέος αρχηγός ε, ΓΕΘΑ έχει και μια ιδιαιτερότητα που είναι μάλλον ασυνήθιστη ε, για υψηλό βαθμό ένστολο να ε, έχει διδακτορικό ε, πτυχίο το οποίο να συνδέεται με τις επικοινωνίε και την υψηλή τεχνολογία. Κλείνω λοιπόν αυτήν την μικρή εισαγωγή επαναλαμβάνοντας τους τομείς στους οποίους πρέπει να είμαστε σταθερά Προσφυλωμένη, χωρί να αδικό τα υπόλοιπα πεδία πολιτική, προφανώ. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, υγεία, ασφάλεια, αλλά και κάτι ακόμα. Εδώ πέρα συζητούμε στρατηγικέ κατευθύνσει. Αλλά το ξέρουμε πολύ καλά ότι αφού αποφασίσουμε ότι να αποφασίσουμε και αφού ψηφίσουμε ότι είναι να ψηφίσουμε, ακολουθεί πολλή δουλειά εφαρμογή αυτών των, τα οποία. Τα οποία έχουμε αποφασίσει και αυτό προφανώ το ξέρετε καλύτερα από μένα. Σημαίνει πολύ επίμονη καθημερινή δουλειά ώστε να φανεί το αποτέλεσμα των πολιτικών μα στον πολίτη. Οι μεταρρυθμίσει είναι μια αφηρημένη θεωρητική έννοια, είναι μια απτή παρέμβαση που τελικά πρέπει να κάνει την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και γι αυτό αγωνιζόμαστε κάθε μέρα.